Γεια σε όλους φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο που σήμερα θα σας μάθω ένα εξαιρετικό τρικάκι. Και λέω εξαιρετικό γιατί μπορείτε να πάρετε όποια τράπουλα βρείτε, δεν χρειάζεται να ετοιμάσετε τίποτα και είναι μαθηματικό. Το μόνο που πρέπει να θυμάστε είναι το νούμερο 9 και κάτι ακόμα που θα σας πω σε λίγο. Το νούμερο 9 λοιπόν από την αρχή της τράπουλας, 3, 6, 8, 9. Η ένατη κάρτα εδώ είναι ένα 4 σπαθί. Και το δεύτερο βήμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι πρέπει να κόψετε την τράπουλα πάνω από τη μέση. Το 1 τρίτο είναι ότι καλύτερο. Πάρτε λοιπόν αυτά τα χαρτιά και θα δείτε πώς λειτουργεί αυτό για να σας δείξω πώς το χρησιμοποιήσετε μετά αυτό το μαθηματικό. Ξεκινάω πάντα μέσα έξω να χωρίζω τα φύλλα, πάντα από μέσα προς τα έξω. Και αν το κάνετε αυτό στο πακετάκι από τη μέση και πάνω, στο 1 τρίτο περίπου, θα αφήσω τα υπόλοιπα εδώ. Τώρα ίσως να μην βλέπετε, αλλά δεν πειράζει, βλέπω εγώ. Θα χωρίσω όλα τα χαρτιά μέσα έξω πάντα, με τα πάτα ανάποδα. Και εδώ πέρα θα δείτε ότι μπροστά μένει το 4 σπαθί. Το φύλλο επιλογής. Και θα σας δείξω ευθύς αμέσως πώς θα το λειτουργήσετε αυτό, να το κάνετε μαγικό κόλπο. Δουλεύει μόνο του, αρκεί να θυμάστε το 9. Επίσης, να τονίσω ότι κάποιες φορές μπορεί να κόψετε σε ένα σημείο και να μείνουν δύο κάρτες στο τέλος. Τότε το 4 δεν θα είναι μπρος, το 4 το φύλλο επιλογής κάθε φορά. Δεν θα είναι κάπως έτσι. Θα είναι κλειστό φυσικά, μην το αφήσετε ανοιχτό εσείς. Δεν θα είναι κάπως έτσι, θα είναι πίσω το πιο πιθανό, αν θυμάμαι καλά. Άρα καίτε το μπροστά και κρατάτε το πίσω. Δοκιμάστε το λίγο, μην κάνουμε τώρα 10 φορές. Να πετύχουμε το φύλλο. Αν είναι 2, μάλλον είναι το πίσω. Αλλιώς, αν είναι 3, είναι το μπροστά. Τσεκάρετε το κάνα 2 φορές μόνοι σας και πάμε να δούμε πώς θα παρουσιάσουμε τώρα ένα τρικάκι με αυτή τη μαθηματική εξήγηση. Θα σας δείξω 2 τρόπους. Ο ένας που είναι για πιο αρχάριους που δεν ξέρουν να δουλεύουν καλά ανακατέματα στην τράπουλα και ένας που είναι λίγο πιο προχωρημένος. Αν είστε λοιπόν αρχάριοι, θα έρθω εδώ κοντά να βλέπετε λίγο καλύτερα. Πάρτε μια τράπουλα, ανακατέψετε, δεν έχει σημασία και ξεκινήστε με 3-4. 6 σε τριάδες είναι πιο εύκολο και 2-8 και συνεχίστε να περνάτε την τράπουλα ώστε να πάρει κάποιος ένα φύλλο επιλογής. Κρατήστε αυτό το χώρισμα, βλέπετε το φλεράκι το έχω πιο έξω και μόλις πάρει αυτή την κάρτα επιλογής, κρατάω ένα break, θα του δώσετε να δει την κάρτα και πείτε του επέστρεψε την κάρτα κάπου στη μέση. Είναι πάρα πολύ εύκολο και θα πάει από μόνη της κάρτα στη θέση 9 βάζοντας το υπόλοιπο πακετάκι. Αν θέλετε κάντε κάποια false shuffle, false cut, ό,τι θέλετε και κρατήστε αυτή τη θέση του ρίγα του φύλλου επιλογής εδώ. Τώρα, αν είστε λίγο πιο έμπειροι και μπορείτε να χειριστείτε λίγο καλύτερα την τράπουλα, πάτε μέσα, παίρνει ένα φύλλο επιλογής. Τώρα εδώ είναι ένα 8 μπαστούνι, το βλέπει και την ώρα που ξεκινάει του λέτε πείτε μου stop, σταματάει σε ένα σημείο, το επιστρέφει μέσα, θα τα αφήσω face up τώρα εγώ για να το καταλάβετε και με ανακάτεμα στην ουσία το έχω πάει αυτή τη στιγμή στη θέση 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Αν είστε τόσο ικανοί θα το ξέρετε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, να σας εξηγήσω. Πηγαίνετε το στη θέση 9 και συνέχεια κόψτε ένα τρίτο, όπως είπαμε, χωρίζω μπρος-πίσω, μπρος-πίσω, μπρος-πίσω και το φύλλο επιλογής, μπουμ, μαγικά, θα μείνει στο τέλος χωρίς να ξέρετε καν ποιο είναι το φύλλο επιλογής. Αυτό είναι το τρικάκι, είναι μαθηματικό, είναι εξαιρετικό, χρειάζεται λίγο τεχνική μόνο στο χειρισμό ή με τον εύκολο τρόπο, αν είστε αρχάρι. Δοκιμάστε το και τρελάνε τους φίλους σας. Τα λέμε εδώ γύρω. Τσάω! So